έχει γίνει με τον Τούρκο παραγωγό, ενώ σε λίγο θα μάθουμε ποιος διάσημος, πασίγνωστος Έλληνας ηθοποιός δήλωσε ότι είναι άθρησκος και ότι δεν πιστεύει. Και υπάρχει έτσι σοκ από τους θαυμαστές του. Μιλάμε για ένα νέο ηθοποιό, ζεν πρεμιέ, πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε λίγο με τον Τούρκο παραγωγό του Sky που θα κινηθεί νομικά εναντίον του Αντένα. Ναι, όπου ο Τούρκος παραγωγός έγινε Τούρκος και κυριολεκτικά και μεταφορικά που λέμε. Για μας ο Τούρκος έχει άλλη έννοια. Έγινε εκνευρίστηκε. Εμάς είναι κότες οι Τούρκοι για μας. Α, μάλιστα. Για να μην πω καμία άλλη φράση. Okay. Λοιπόν, από εκεί και έγινε Έλληνας μήπως, μάγκας. Πώς έχουμε παρακαλώ το δίλεμμα. Από εκεί και πέρα. Την Πέμπτη αναμένεται να ξεκινήσει στον Αντένα το Nomads. Το Nomads 2 με παρουσιαστές τον Σάβα Μπούμπουρα. Όλοι οι παίκτες έχουν ήδη φύγει για το μέρος που είναι να διεξαχθεί το συγκεκριμένο reality επιβίωσης. Ναι. Όπου φέτος θα έχει πάρα πολλές αλλαγές. Οι συγκεκριμένες αλλαγές, όπως λέει ο Τούρκος παραγωγός και με πληροφορίες που έχουμε, είναι σχεδόν μια αντιγραφή, πρόκειται για αντιγραφή του Survivor. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Ότι ο Τούρκος παραγωγός είναι έτοιμος να κινηθεί νομικά κατά του Nomads και του Αντένα. Όλοι έχουν αναλάβει ήδη δικηγόροι του. Πολύ σωστά. Όλη την πλήρη μελέτη και το πώς θα κινηθούν και στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε αυτή την εξέλιξη, την οποία μας λες αμέσως τώρα. Τι ακριβώς θα κάνει? Θα καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα και είναι έτοιμος να κάνει μηνύσεις και αγωγές κατά του Nomads και του Αντένα. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Τούρκος παραγωγός αυτή τη στιγμή, όπως είπες Φίλιππ πολύ σωστά, με μια μεγάλη ομάδα δικηγόρων, κοιτάζει τις κινήσεις του πάρα πολύ προσεκτικά, ώστε να χτυπήσει τον Nomads και τον Αντένα, διότι θεωρεί ότι πρόκειται για μια πιστή αντιγραφή του Survivor που θα δούμε και σε λίγο καιρό στο Sky. Να θυμίσουμε ότι επιχείρησε να ξανακαταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά του Ε τότε, με ένα παιχνίδι του Survival, που περισσότερο κωμωδία ήταν παρά reality. Τραγωδία, ναι. Είχε χάσει τότε τα ασφαλιστικά μέτρα, αλλά σήμερα είναι αποφασισμένος, ξαναλέμε, με μια πολύ μεγάλη ομάδα έμπειρων δικηγόρων, να φερθεί δικαστικά κατά του Αντένα και του Nomads. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι αν το κάνει, υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινήσει ποτέ το Nomads στον Αντένα. Δηλαδή την Πέμπτη που το περιμένουμε. Μα καλά, δεν έχει δικαίωμα, συγγνώμη, ένα κανάλι να κάνει ένα άλλο τηλεπαιχνίδι? Μα άμα είναι ακριβώς το ίδιο το format, γι' αυτό και πληρώνει πολλά λεφτά ο Sky. Ή για παράδειγμα δεν μπορείς να κάνεις κάποια τηλεπαιχνίδια, είναι συγκεκριμένα από τα οποία αγοράζεις δικαιώματα. Δεν μπορείς απλώς να τους αλλάξεις το όνομα και να κάνεις ακριβώς τέτοια πράγματα, μια μικρή παραλλαγή. Υπάρχουν το διεθνές δίκαιο το συγκεκριμένο, όπου είναι προστατευόμενες οι εταιρείες παραγωγής για να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Σωστά. Και εδώ πέρα υπάρχει μια μικρή διαφορά. Ότι το Nomads είναι ένα παιχνίδι το οποίο ανήκει σε ξένη παραγωγή και ο Αντένα έχει δανειστεί τα συγκεκριμένα δικαιώματα. Του πληρώνει και ο Αντένα. Αυτό μου κάνει εντύπωση, αγαπητέ Βαγγέλη. Αφού μισό λεπτό Nomads... να τελειώσω για να πούμε ακριβώς τι γίνεται. Το Nomads που υπάρχει στο εξωτερικό έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι τέσσερις ομάδες, τα αθλήματα γίνονται κατά κάποιο τρόπο. Εδώ πέρα υπεύθυνη του Αντένα και της παραγωγής του Nomads, δεν ξέρω ποιος το αποφάσισε, έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και θα μοιάζει ακριβώς με το Survivor. Δηλαδή θα είναι δύο ομάδες, θα είναι τα αγωνίσματα σαν αυτά που βλέπουμε στο Survivor. Και όλη η διαδικασία θυμίζει ακριβώς το reality του Sky, που ξαναλέμε το Survivor ανήκει στον Τζούνι Λιτζαλί. Δηλαδή με άλλο όνομα το θα βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Το ίδιο παιχνίδι δηλαδή. Σαν φορμάτ. Και όχι μόνο αυτό. Έτσι απλά είναι όπως το είπες έτσι. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και την απειλή παίκτη του Survivor, του Nomads, ότι δεν θα είναι τσιτσιδωμένος στην παραλία. Έχουμε την απειλή αυτή, απειλή τους τηλεδιατές. Λέει θα κάθομαι, λέει, τσιτσίδι στην παραλία. Και θα ψαρεύω. Και θα ψαρεύει. Αυτή την τζόντα του θρίλερ δεν την έχει το Survivor. Να δούμε ποιος το είπε και αυτό. Βεβαίως. Μια και που αναφερόμαστε εδώ. Ποιος είναι αυτός που λέει? Ότι λέει μόλις θα πάω εκεί, που φεύγει τώρα με το αεροπλάνο, δήλωσε ότι δεν πηγαίνω και θα είμαι τσιτσίδι, λέει, γυμνός, στην παραλία. Τα ακούτε κύριε Μποκουβάρα, τι γίνεται? Τι να πω. Τα ακούτε? Θέλει να είναι γυμνός και να ψαρεύει με μια πετονιά στο χέρι. Ελάχιστα μεγαλύτερο. Εκεί. Με το δόλωμά του. Ποιο είναι το δόλωμα? Με ποιο δόλωμα? Δεν ξέρω τι θα βρει. Ο κύριος Κρογιαλάς.
Ο κύριος Γκρονιαλάς. Α, τώρα εντάξει. Και ψαράς ο κύριος Γκρονιαλάς. Αυτό σε πήρε, ξέρω, γιατί ήταν αντιτσιδωμένος. Ναι, ναι. Δηλαδή να χαμηλώσει το κατεβάσει τα παντελόνια του και θα είναι. Ποια παντελόνια, εδώ τον έχουμε δει με φούστα. Τώρα τα παντελόνια μας. Όταν δεν θα φοράει ούτε φούστα ούτε παντελόνια ούτε τίποτα τέλος πάντων. Και θα είναι τσιτσίδι. Η παραγωγή τι θα κάνει. Θα του λέει βάλε κάτι εκεί και κρύψε. Ένα παρεό. Και εκείνος να μην το δέχεται. Τι θα γίνει. Θα έχουμε τσακωμούς, γυμνούς τσακωμούς. Για το πώς θα είναι τσιτσιδωμένος, ο ίδιος τα λέει, δεν τα λέμε εμείς. Για τα νούμερα, φίλε. Ο ίδιος λέει, θέλω να πάω να τσιτσιδωθώ, λέει εκεί και να ψαρεύω την πιτανιά. Για την τηλεθέαση. Τι ακριβώς είπε ο Ευαγγέλη Καράλη. Έχουμε το βίντεο που μπορούμε να. Καλά, μέχρι να το δούμε το βίντεο για πέρα. Δηλώνει, τον ρωτάνε δημοσιογράφοι για τη συμμετοχή του. Εννοείται ότι υπάρχει ξεχωριστός λόγος που βρίσκομαι στο Nomad. Γυμνός λέει, δίπλα στη θάλασσα με μια πετονιά στο χέρι. Οι άλλοι να παίζουν, να κάνουν τα παιχνίδια και εγώ να τραβάω τα ψάρια έξω. Λέει ο Δημήτρης Κοριαλάς χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε τη δήλωση έτοιμη. Καθένας όπως. Αν δεν είναι γυμνός, δεν μπορεί να τραβάει τα ψάρια. Ο καθένας περιορίζει ο σχολοκυθόπιτα. Τι να πούμε. Μάλιστα. Το θέμα είναι τι του φταίει ο τηλεθεατάκος. Τι του φταίει ο τηλεθεατής. Έχει αποφασιστεί ο κόσμος όμως. Πάντως αγαπητέ Βαγγέλη. Και μιλάει για αυτούς που συμμετέχουν στα reality. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πάνε εκεί. Έχουν χάσει λίγο την έγκλη τους, έτσι. Έχουν χάσει λίγο την επιρροή που είχαν στον κόσμο παλιά. Αλήθεια είναι. Ούτε φωτογραφίες βγαίνουν, ούτε στα περιοδικά, ούτε lifestyle. Και προσπαθούν να πάνε εκεί, να κάνουν έτσι. Να πάρουν ρε παιδί μου κάποια χρήματα που έχουν ανάγκη. Α πάγει ο Σιρινάκη. Να έρθουν πάλι λίγο στην επιφάνεια. Α πάγει ο Σιρινάκη. Για βιντεοτενία. Ναι, γιατί ένας άνθρωπος που είναι τώρα στα χάη του δεν πάει εκεί. Να αφήσει την οικογένειά σου και να τρέξει εκεί τώρα. Στη Μαδαγασκάρη για να κάνεις τι. Να τσιδωθείς και να ψαρεύεις. Ναι, εντάξει. Μπορεί να πάει και στον πάτη να τα κάνει αυτό. Που έχεις κάποιες δουλειές στην Ελλάδα και αμείβεις από αυτές τις δουλειές, δεν μπορείς να φύγεις έτσι. Ακριβώς. Άρα. Μάλιστα, πάμε τώρα. Σε λίγο θα μάθουμε ποιος ηθοποιός δηλώνει ότι είναι άθρησκος και δεν πιστεύει.